εις το Αίγιον, την γραφικότα την πόλη της Πελοποννήσου, εσημείωσαν εξαιρετική επιτυχία τα φεστίβια που οργανώθησαν εκεί από τον Δήμον. Ο πανηγυρικός διάκοσμος της πόλεως υπήρξε αληθινά χαρούμενος και συνετέλεσεν εις την επιτυχία των αφεστηρίων. Επικεφαλής της παρελάσεως ευρίσκεται η φιλαρμονική του Δήμου και ακολουθούσαν τα λουλουδένια συμβολικά χελιδόνια. Η βασίλισσα των Ανθέων μέσα στο λουλουδένιο άρμα της προκαλεί ιδιαίτεραν εντύπωση. Και άλλα ανθοστόλιστα άρματα έλαβαν μέρος εις τα ανθεστήρια του Αιγείου. Επιτυχημένο επίσης πήρξε ένα άρμα εμπνευσμένο από την πασίγνωστη καντάβα της ανθισμένης Αμυγδαλιάς. Τέλος, ένα άλλο άρμα με τους ερωτικούς αγκισμούς των συμπαθητικών τετραπόδων εσκόρπισε ιδιαίτερο γέλιο. Τα ανθεστήρια του Αιγείου εσημείωσαν και φέτος εξαιρετική επιτυχία και συνεκένωσαν 50 και πλέον χιλιάδες επισκεπτών. Εις την γραφική φύση του Αιγείου, η λιτανία επευκαιρία της εορτής της Ζωοδόχου Πηγής λαβαίνει ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια. Στην τελευταία ανδοξολογία, κατά την οποία χωροστάτησαν ο Μητροπολίτης Αιγυαλίας και Καλαβρίτων, παρέστησαν ο Υφυπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως κ. Γεροκοστόπουλος, οι βουλευτές Παπαρηγόπουλος, Ζαΐνης, Βιενόπουλος, Καρασπίλιος, Σακελαρόπουλος και Φωτήλας, ο Νομάρχης Αχαΐας, ο Δήμαρχος Αιγείου και άλλοι επίσημοι. Κατά την άφηξη των βασιλέων εις Πάτρας και εν μέσω του επιθυμούντος πλήθους, τους υποδέχονται ο Υφυπουργός Προεδρίας κ. Γεροκοστόπουλος, βουλευτέ της Περιφερίας και Εαρχέ της Πόλεως. Σε άπορα κοριτσάκια των πατρών, βιβλιάρια πρικοδοτήσεως σε τελετή η οποία οργανώθη εις την πλατεία βασιλέως Γεωργίου του Πρώτου. Τελευταίος σταθμός της βασιλικής περιοδίας, αλλά και από τους πλέον συγκινητικούς από πλευράς εκδηλώσεων, ήταν το Αίγιον, του οποίου οι κάτοικοι περιστοιχίζουν τους βασιλείς, φανερώνοντας τα αυθόρμητα αισθήματά τους. Αισθήματα που συμμερίζεται για την βασιλική οικογένεια της Ελλάδος, ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, ανηγέρθη εις το Αίγιον νέων σύγχρονων κτίριων, εις το οποίο συνεστεγάστησαν υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείου. Εις το νεότιμο των κτίριων, το οποίο ανεκαινίεσεν ο διοικητής του ΟΤΕ και πρόεδρος του ΕΛΤΑ, κ. Αλεξανδρόπουλος, εγκατεστάθη εκτός των άλλων και αστικών τηλεφωνικών κέντρων 4.000 παροχών, με προοπτική αυξήσεως της φορητικότητός του εις 10.000 παροχάς.
Το Αίγιο ή η όμορφη αυτή πελοποννησιακή πόλη πρόκειται σύντομα να αποκτήσει το αρχαιολογικό του μουσείο που θα στεγαστεί σε ένα από τα πιο σημαντικά από απόψεως αρχιτεκτονικής κτηριακά συγκροτήματα. Συγκεκριμένα, το κτηριακό αυτό συγκρότημα θεωρείται ότι είναι έργο του Γερμανού αρχιτέκτονος Ερνέστου Τσίλερ και αποτελεί ένα από τα λιγοστά δείγματα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. Ανοικοδομήθηκε το 1890 και σήμερα, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, ανακηρύχθηκε έργο τέχνης. Στις ευρύχωρες αίθουσες του κτηριακού αυτού συγκροτήματος πρόκειται να εκτεθούν όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής της Αιγυαλίας, τα οποία και πολλά είναι και ιδιαιτέρως αξιόλογα. Διοργανώθηκαν φέτος διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις που κράτησαν μια ολόκληρη εβδομάδα και συγκέντρωσαν πλήθος θεατών και επισκεπτών από ολόκληρη την επαρχία της Αιγυαλίας και από άλλες διάφορες περιοχές της χώρας. Οι εορταστικές εκδηλώσεις κάλυψαν όλες τις δραστηριότητες της ζωής των κατοίκων της περιοχής, πνευματικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, εμπορικές, βιομηχανικές, γεωργικές κλπ. Και προέβαλαν έτσι την πόλη του Αιγαίου και ολόκληρη την επαρχία. Και τις παρελάσεις των διαφόρων συγκροτημάτων έλαβαν επίσημα μέρος και πολλά ξένα λαϊκά συγκροτήματα, καθώς και ελληνικοί όμιλοι, ενώ θερμά επίσης χειροκροτήματα απέσπασε μια δημιουργία γαλλικών μαζορετών, των μαζορετών Σαν Ραφαέλ της Κιανής Ακτής, που παρήλασε με θεαματικούς σχηματισμούς. Εντυπωσιακά επίσης ήσαν και τα διάφορα άρματα που παρήλασαν, καθένα από τα οποία είχε να πει και μια δική του ιστορία. Στο Αίγιο οργανώθηκαν και φέτος για δεύτερη κατά σειρά χρονιά τα Ελίκια 77. Στο πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα που διαρκεί μια ολόκληρη εβδομάδα περιλαμβάνονται πλήθος από καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Επίσης, στα πλαίσια των Ελικίων 77 έγιναν εκθέσεις με αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα, ενώ σε άλλα περίπτερα υπήρχαν χειροτεχνήματα, πίνακες ζωγραφικής, είδη κεραμικής, καθώς και συλλογές βιβλίων αιγυαλαίων συγγραφέων. Στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, εκτός από την ελληνική συμμετοχή, πήραν επίσης μέρος λαϊκά χορευτικά συγκροτήματα και μαζορέτες από τη Γαλλία, τη Δανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και την Πορτογαλία.